Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Σούλα Καλαμάτα και δημιουργώ βίντεο. Πάμε μια βόλτα μέχρι το Τζάμπο. Ξεκινήσαμε την καφετέρια 7 στην Αθηνών, στο κεντρικό δρόμο της Καλαμάτας. Και πάμε να στρίψουμε αριστερά εδώ, πριν το Δημαρχείο. Εδώ δεξιά μας δηλαδή είναι το Δημαρχείο. Εδώ δεξιά έχει την είσοδο του πάρκινγκ, του Δημαρχείου. Τώρα βλέπουμε τον Άγιο Δημήτριο Κοκορόγιανη. Και θα πάμε αριστερά εδώ. Να πω ότι καταγράφω με ένα κινητό Xiaomi. Εδώ ήταν οι γραμμές τρένου και υπήρχε και μπάρα παλιά. Κατεβάζαν την μπάρα όταν παίρνανε το τρένο. Ήταν πάρα πολύ ωραία φάση. Πάμε αριστερά εμείς. Ένας μικρός δρόμος για διπλής κατεύθυνσης θα έλεγα. Θα στρίψουμε δεξιά. Δεν γνωρίζω όλους τους οδούς της Καλαμάτας. Αυτός ο δρόμος πάντως που βρισκόμαστε. Εμείς θα στρίψουμε σε λίγο αριστερά. Αν πάμε ευθεία θα βγούμε στο Λιτ και θα βρούμε Ηρώων Πολυτεχνείου. Εμείς θα στρίψουμε εδώ αριστερά. Θα βγούμε Αρτέμιδος. Εδώ λοιπόν θα στρίψουμε δεξιά, στο Λαμπίκο είμαστε, για όσους γνωρίζουν την Καλαμάτα. Πάμε δεξιά. Ο δρόμος αυτός είναι εδώ που μπαίνουμε, είναι με 2 λουρίδες, αλλά πιο κάτω έχει 3 λουρίδες. Μεγαλώνει λίγο ο δρόμος. Διπλής κατεύθυνσης η Αρτέμιδος, με νησίδα στη μέση. Εδώ στην Αρτέμιδος βρίσκεται και η ΔΕΗ, η οποία είναι εδώ δεξιά μας. Λοιπόν, εμείς θα πιάσουμε μεσαία λουρίδα και θα πάμε ευθεία. Δεξιά πάει για τη νέα είσοδο Ηρώων Πολυτεχνείου και αριστερά όποιος θέλει για να πάει στο κέντρο. Εμείς θα πάμε λιμάνι. Το φανάρι, αυτό ίσως περνάει 3 αυτοκίνητα. Λοιπόν, και αφού περάσαμε, εδώ δεξιά μας είναι ο μεγάλος σκλαβενίτης της πόλης μας και είμαστε στην Αρτέμιδος, μία από τις αγαπημένες μου οδούς. Δεν είμαι καλή στη γραμματική. Λοιπόν, αν πάμε ευθεία, επειδή σ' αριστερά μας είναι και η γέφυρα του Νέβουτα, θα συναντήσουμε εκεί που τελειώνει ο Νέβουτας. Βλέπετε εδώ, περνάμε από τη γέφυρα του Νέβουτα. Εμείς θα μπούμε Λικούργου, χωρίς να του δώσουμε προτεραιότητα, την πήρε μόνος του. Αυτά γίνονται εδώ στην πόλη, δεν ξέρω στα δικά σας μέρη, ας γράψετε ένα σχόλιο αν γίνονται παντού αυτά τα πράγματα. Να σου εκκλίνει, να σου παίρνει την προτεραιότητα. Συνήθως αυτά τα κάνουν εδώ οι άντρες οδηγοί. Δεν ξέρω πόσο τυχαίο είναι. Εμείς οι γυναίκες οδηγοί κατηγορούμαστε ότι
δεν ξέρουμε να παρκάρουμε. Και προπαντός αν είναι η άλλη ξανθιά, τέλος πάντων. Εγώ πάντα βγάζω φλάους και όταν κάνω και λιχμό και κάποιοι με κοροϊδεύουν. Θέλω να ξέρει ο οδηγός που με ακολουθεί πίσω μου ότι εγώ θα κάνω λιχμό, είτε θα στρίψω είτε βρω ένα εμπόδιο μπροστά και να ξέρει, γιατί δεν κρατάνε και πολύ αποστάσεις. Κανείς σχεδόν δεν κρατάει την απόσταση που χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε δεξιά. Προς λιμάνι. Ήδη βλέπουμε τον τζάμπο ξεχωρίζει. Λοιπόν, πάμε δεξιά. Δεν παρκάρουμε όπου να είναι, εννοείται. Εδώ είναι η μονή κατεύθυνση ο δρόμος. Μπροστά μας είναι η εκκλησία της αναλήψεως. Και δίπλα από την εκκλησία της αναλήψεως είναι η εφορία. Λοιπόν, έχουμε στόχο εδώ. Ελέγχουμε καλά το δρόμο. Γιατί μην νομίζω, δεν έχει και πολύ καλή ορατότητα σε αρκετά σημεία της πόλης. Είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ευθεία μας είναι η μαρίνα. Λοιπόν, και στρίψαμε αριστερά και εδώ που βλέπουμε το κτίριο με τα τούβλα είναι η παλή μήλη. Μεγάλη ιστορία για την Καλαμάτα. Δεν έχουμε πρόσβαση, δεν μπορούμε να μπούμε στους μήλους. Δυστυχώς. Είναι υποκατάρρευση. Ωραία. Λοιπόν, δεν παρκάρω ποτέ εδώ μπροστά που είναι το τζάμπο, γιατί έχει απογορευτικό και απαγορεύεται η στάθμιση και το παρκάρισμα. Πολλοί παρκάρουν. Αν θέλει το λιμενικό, βγαίνει και γράφει. Αρκετές φορές έχει βγει και έχει γράψει στο παρελθόν. Εγώ θα παρκάρω εδώ, δεν έχει καμία σήμανση. Σχόλια για το παρκάρισμά μου, όσα θέλετε. Αυτό ήταν το βίντεο μου. Περιμένω τα σχόλιά σας και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια!